Το κλίμα που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, η διαρκή μάχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, που πλέον έχουμε και επίσημα τους έξι υποψηφίου, και το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει και η διαδικασία παρουσίαση τη πλατφόρμα του καθενός για την τελική ευθεία για τι εκλογέ στο ΠΑΣΟΚ, έχει προκαλέσει σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό, μαζί με τις αδυναμίες που παρουσιάζει η κυβέρνηση, μία άρνηση του κόσμου, μια γενική άρνηση ότι όλα δεν πάνε καλά. Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώθηκε και στη δημοσκόπηση που είδαμε εχθές το βράδυ. Βλέπουμε εδώ μέτρον ανάλυσης η δημοσκόπηση για το μέγα ε, Το 70% του κόσμου λέει ε, ότι κατά τη γνώμη τους η χώρα μας αυτή την περίοδο κινείται προς την λάθος κατεύθυνση. Ξαναλέω, το 70% του κόσμου του κόσμου. 7 στου 10 λένε ότι δεν πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Μόλι 2 στου 10 λένε ότι πάμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Σημαίνει ότι ούτε ο σκληρό πυρήνα Νέα Δημοκρατία δεν λέει ότι πηγαίνουμε προ τη σωστή κατεύθυνση, αν το σκεφτεί ε, κάποιο. Αυτό προφανώ έχει αποτέλεσμα και σε όλα τα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία που θα δούμε στην συνέχεια στις κάρτες μας, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου, που δείχνει ε, ότι όλοι πέφτουν, κανένα δεν κερδίζει, ή τέλο πάντων μπορεί να κερδίζει λίγο η ακροδεξιά, αλλά και πάλι δεν υπάρχει μια δυναμική, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ε, των πολιτικών αρχηγών. Πολύ χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, στο 29%. Πέμπτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 9,5%. 15,7% το ΠΑΣΟΚ. 9,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα. 1% οι Σπαρτιάτε. 10,9% η Ελληνική Λύση, που μάλλον είναι και ο μεγάλο νικητή. 4,4% η νίκη, 5,3% η πλεύση ελευθερία, κάτω από το 3% τα υπόλοιπα κόμματα, με εξαίρεση τη φωνή λογική που εμφανίζεται σταθερά πάνω από το 3%. Εδώ, σε αυτή τη uh, μέτρηση, στο 5,4%. Δημήτρη Κουτσούμπα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, uh, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί με, uh, με τι περισσότερε θετικέ ή μάλλον θετικέ uh, γνώμε, αριστερά τον Ιούνιο ε, η εκτίμηση, δεξιά τον Σεπτέμβριο η εκτίμηση, είναι ίδια η σειρά τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, με διαφορά ότι ο κ. Μητσοτάκης τον Ιούνιο ήταν στο 40 και τον Σεπτέμβριο είναι στο 34, δηλαδή πέφτει διαρκώς, πέφτουν διαρκώς οι θετικές ε, γνώμες, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα κενό που δημιουργείται στο πολιτικό μας σύστημα, αλλά η φύση και η πολιτική δεν τις αρέσουν τα και να πάω στο τραπέζι όπου με περιμένουν δύο εκλεκτοί ε, συνάδελφοι. Έλλη Τριανταφύλλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χριστό Νομός Λουκάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι με αφορμή το τι γίνεται στην Ευρώπη, θα συζητήσουμε το τι γίνεται και στην ε, Ελλάδα. Ε, θα μπορούσε να πει κάποιο ότι αν δεν υπήρχε η κρίση του μεταναστευτικού, η κυβέρνηση θα τη δημιουργούσε. Είναι ένα πεδίο που μπορεί και να τη φέρει κέρδο. Είναι δίκοπο μαχαίρι, mm. όμω θα σου έλεγα εγώ, διότι από τη μία πλευρά ναι, είναι ένα θέμα στο οποίο είναι πιο ευαισθητοποιημένο το ακροατήριο που βρίσκεται στα δεξιά τη. Και το οποίο κατεξοχήν την απασχολεί αυτή την περίοδο, με δεδομένα και τα όσα γίνονται στα αριστερά τη, mm. αλλά και με δεδομένη και την εικόνα των δημοσκοπήσεων που είδαμε. Δηλαδή, αθροίζουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 20% αυτή τη στιγμή. Ε, και είναι και τα μόνα που δείχνουν ανωδική τάση, κάποια εξ αυτών τουλάχιστον. Είναι και η εικόνα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, το να ανεβαίνουν τα ακραία κόμματα, τα ακροδεξιά κόμματα. Το μεταναστευτικό λοιπόν είναι ένα δικόπο μαχαίρι mm -hmm. και είναι δικόπο μαχαίρι γιατί από τη μία πλευρά μπορεί να πει κανεί ότι μπορεί να συσπυρώσει αν ακολουθηθεί μια ρητορική η οποία είναι πιο έντονη από ό,τι παλαιότερα και το είδαμε τώρα λίγο στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, από την άλλη πλευρά, αν ε, όλα αυτά που εκτιμούν στο παρασκήνιο ε, αρμόδια στελέχη από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε μια σημαντική ροή... Ε, μεταναστών το επόμενο διάστημα στη χώρα μα. Mm. Αυτό δεν ξέρω αν θα τι κάνει καλό. Ρωή από το βορρά προ τον νότο ή από τι χώρε του προ τα εδώ, Όχι. Δηλαδή να μα στείλουν οι υπόλοιποι. Καταρχήν έχουμε τους... μία αύξηση των μεταναστευτικών mm. ροών ούτω ή άλλω. Mm. Αλλά μιλώ για την απόφαση τη Γερμανία να κλείσει τα σύνορά τη mm. και την πιθανολογούμενη άφηξη. Ε, των ανθρώπων που η Γερμανία δεν θα αφήσει να μπει στα συναπτήματα. Ωραία, θα, θα υπάρξουν ε, θα μπουν και θα τους πέρα, πέρα να από την στη του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξουν δράσεις συγκεκριμένες που θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να αλλάξει κάτι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Ε, είναι πάρα πολύ Πρόσφατη η υπογραφή όλων και τα ταρατατζούμ τα όλων ότι ο νόμος για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη πέρασε και λύσαμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο ναι. είναι δεσμευτικό και για τη χώρα μας Έτσι, γιατί έχουμε και εμείς φαρδιά πλατιά την υπογραφή. Εδώ μας. η κυβέρνηση έλεγε το λύσαμε, ναι. τελείωσε. Δεν θα ξανά έχουμε τέτοια ζητήματα. Βεβαίω, είναι ευρύτερη η εκτίμηση ότι η νέα στρατηγική του Βερολίνου, που κι αυτή προέκυψε μετά από πιέσει mm. από τα ακροδεξιά τη. το ΑΕΦΔ και είπαμε να παίξουμε ναι. την ακροδεξία μπάλα όλοι μαζί. Ε, ναι. Ναι. Είναι μια μονομερή κίνηση η οποία στην πραγματικότητα καταστρατηγεί τη συνθήκη του Σέγγερ. Mm -hmm. Τώρα αυτό που επιχειρείται από την πλευρά της Αθήνας είναι ένα να δημιουργηθεί ένα μέτωπο συμμαχιών με χώρες, αφενός με τις χώρες του Νότου, και κυρίω με την Ιταλία που έχουμε, είμαστε και οι δύο χώρε υποδοχή, αλλά και με μία σειρά από όμορφε χώρε τη Γερμανία. Φοβούνται ότι θα έχουν και αυτοί. Όχι, φοβούνται λίγο περισσότερο από εμά. Ναι. Νομίζω έτσι. Γι' αυτό και ο κύριο Μητσοτάκη βρέθηκε στην Αυστρία και από εκεί έστειλε το μήνυμα. Γι' αυτό και ε, θα προσπαθήσει να έρθει σε μία συνεννόηση με την Πολωνία. Διότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι και αυτή η σύνοδο για το μεταναστευτικό στην οποία θα πάει ο Υπουργός Μετανάστευσης, mm -hmm. ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και τώρα αυτό που ε, αναλύουν στην Αθήνα είναι αν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την, τον ισχυρισμό ότι η χώρα μας δεν μπορεί να διασφαλίσει η ανθρώπινη διαβίωση σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Ε, με τρόπο που δεν θα τη βάζει σε άλλο κίνδυνο. Ναι. Δηλαδή δεν θα εμφανίζεται η Ελλάδα πολιτικά μια ασφαλής χώρα. Γιατί αυτό θα είναι μια ευρύτερη ζημιά. Προφανώς. Μια ζημιά ε, ναι, στην ευρύτερη εικόνα της χώρας. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι και ο Πρωθυπουργό πήγε από την Αυστρία και έκανε τι δηλώσει, όπω είπε και η Έλλη. Θυμάστε τι είχε γίνει με του Αυστριακού στον λεγόμενο βαλκανικό διάδρομο μετανάστευση. Ήταν οι Αυστριακοί που κατέβηκαν κάτω και μιλούσαν για τύχη να βοηθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε. Από εκεί πέρα. Υπάρχουν και γερμανικά δημοσιεύματα και σήμερα πάντω θέλοντα να μάλλον να εκτονώσουν λίγο την κατάσταση. Που λένε ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει ανοιχτό ο λεγόμενο βαλκανικό διάδρομο, ναι. η λεγόμενη βαλκανική διαδρομή. Δηλαδή, όσο και αν είναι αυστηρό το πλαίσιο, συνεχίζονται τα μεταναστικά ρεύματα. Mm -hmm. η κυβέρνηση στο Βερολίνο, αυτή τη στιγμή, αν σκεφτούμε λίγο για αυτού πώ είναι η κατάσταση. 77% τη κοινή γνώμη, μετρημένα, λέει ότι έχετε χάσει την μπάλα στο μεταναστευτικό. Ε, το Τσέντεου, ε, η, η, δεξιά, δηλαδή, η οποία έχει γίνει πολύ σκληρή δεξιά πλέον, η πιο σκληρή, με τον κύριο Μέρτ, ε, είναι η δεύτερη ή πρώτη στι δημοσκοπήσει mm -hmm. και στι εκλογέ που έχουν γίνει στα προηγούμενα, στα Τουρκία για παράδειγμα κλπ. Ε, ήταν ε, ε, η πρώτη ή δεύτερη. Mm -hmm. Ο, τα κόμματα του κυβερνικού συνασπισμού, πάτωσαν. Πάτωσαν. Δηλαδή είναι μόνοι τους. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να πατώνουν όπου μπαίνει η κάλπη στη Γερμανία. Και το S5 με 6% στην Τουρκία και με τα δύο κόμματα του, της να μην μπαίνουν, να μην πιάνουν το εκλογικό όριο. Ναι. Δηλαδή είναι απομονωμένη απόλυτα και εντελώ ε, μακριά από την κατάσταση, για το πώ τη βλέπει η κοινωνία. Πέρα δηλαδή. από τα πατ-πατ πα, πα, στην πλάτη ή από τι ε, κουβέντε που γίνονται σε επίπεδο ε, προέδρων, ότι θα κάνουμε κάτι, να γίνει κάτι σημαντικό, δηλαδή να υπάρξει πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Γερμανία να αλλάξει ρότα. Το θέμα τη Σέγγεν. Ε, prueba, εγώ δεν το προσπερνάω. Mm. Γιατί και οι Γερμανοί, το, οι Γερμανοί θα το σκεφτούν καταρχά και οικονομικά. Ε, δεν μπορεί να καταρρεύσει έγκαιν για κανέναν. Yeah. μόνο για τα λεφτά. Προφανώ. Ε, δείτε το έτσι. Και μόνο yeah, για τα yeah, ε λεφτά. Έτσι. Δεν μπορεί να κλείσει η έγκαιν. Η Σέγγεν είναι ελεύθερη, εγκαιάτικη, ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι ελεύθερη κυκλοφορία. Ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο τη Σέγγεν, η οποία, έχει και, χώρο, και τέσσερι χώρε, αν θυμάμαι καλά, που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. βλέπετε Ελβετία. Είναι πολλά τα λεφτά. Ε, ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, αλλά και εμπορίου. Εντάξει, δεν υπάρχει έννοια δηλαδή κλείνει η Σέγγεν Αυτό οι Γερμανοί θα το, το μετράνε Το τι όμως φωνάζει η κυβέρνηση Γι' αυτό σου έλεγα πριν είναι μόνοι τους ε, Δημοσκοπικά είναι off ε, Πιέζονται, το βλέπουν, ναι, κάνουν ναι, ναι, ναι. Θα φωνάξουν το τι Μάλιστα. θα κάνουν Θα το δούμε στην πράξη Η ε, ε, Σέγγεν ε, δεν ε, μπορεί ε, να πέσει ε, Η Κομισιόν το τυπικό. Έξι μήνε μονάχα είναι προσωρινή, μπορεί να είναι μια διακοπή τη ελεύθερη κυκλοφορία. Για, έκτακτη κατάσταση όμω. Όχι όποτε θέλει. Όπω το μαχαίρωμα στο Ζόλιγκεν ε, όταν και έπρεπε να γίνουν έλεγχοι στα σύνορα. Ναι. για τρομοκρατική ενέργεια, για παράδειγμα. πέτυχε η επιστολή για την ακρίβεια στα τρόφιμα και στι υπηρεσίε και σε όλα αυτά και στέλνουμε και επιστολή για το ρεύμα. Γιατί βλέπω ότι το κάνουμε τώρα το αν πέτυχε η προηγούμενη επιστολή ε, απαντάτε από τη νέα ερώτηση που έκανε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και παλιός συνάδελφός μας ο κύριος Σαφτιάς, πολύ πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα ζητώντας να πληροφορηθεί τι γίνεται. Τι, θα, τι γίνεται. Άρα δεν έχω άλλο σχόλιο. Εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. λοιπόν, ε, αυτά είναι τα θέματα που θα